δύναμη δημιουργίας, Μανώλης Διαμαντάκης, υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Χερσονήσου. Κύριε Διαμαντάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Βρουγεράτη, σε εσάς, σε όλους τους ακροατές σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα. Τι είναι αυτό που εσάς σας έκανε να διεκδικήσετε την ψήφο των δημοτών του Δήμου Χερσονήσου? Όπως είπαν και οι προλαγίες αντές, ο Δήμος μας είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον Δήμος, με μεγάλες δυνατότητες, μεγάλες διαφοροποιήσεις από το παραλιακό μέτωπο στην ενδοχώρα, δυνατότητες και για, τουριστική ανάπτυξη και για γεωργική ανάπτυξη και πολλών άλλων και πολλές άλλες δραστηριότητες. Χρειάζεται να δούμε συνολικά το Δήμο, χρειάζεται να λειτουργήσει σε συνεννόηση με τους δημότες, να έχει με καθημερινή αλληλεπίδραση με την άποψη των δημοτών ώστε και των κατοίκων της περιοχής, των επιχειρηματιών, ώστε να προχωρήσει καλύτερα, με σωστότερο, με αποτελεσματικότερο τρόπο στην πορεία του. Να καταλάβω βάσει αυτό που λέτε, κύριε Διαμαντάκη, ή να το μεταφράσω εγώ, και εσείς θα μου πείτε αν τον μεταφράζω σωστά έτσι όπως σας ακούω, ότι η ανάπτυξη δεν ήταν ισόρροπη σε σχέση με την ενδοχώρα και τα παράλια, τα παράλια και την ενδοχώρα? Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε σαν δύο αντικρουόμενους πόλους τις δύο περιοχές μας, τα παράλια δηλαδή και την ενδοχώρα, αλλά πρέπει να βρούμε συνέργειες των δύο περιοχών αυτών. Όπως θα πρέπει να βρούμε κοινή αντιμετώπιση σε όλο το παραλιακό μέτωπο και όχι αποσπασματικά στην κάθε περιοχή, έτσι θα πρέπει να βρούμε συνεργασίες μεταξύ της ενδοχώρας και της παραλίας, ώστε μαζί και με κοινό όφελος να αναπτύσσονται οι περιοχές μας. Mm-hmm. Να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να είναι ισότιμοι οι πολίτες μας, να έχουν ίδιες υποχρεώσεις και ίδια δικαιώματα, είτε μένουν στην παραλία είτε μένουν στην ενδοχώρα. Να δούμε οι υποδομές οι οποίες θα φτιάχνουμε να είναι τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των περιοχών. Για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε σχέδια πόλης αλίμονο, αν δεν τα υλοποιήσουμε στην παραλιακή περιοχή. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να φτιάχνουμε και το αγροτικό δίκτυο της ενδοχώρας. Πρέπει να φτιάχνουμε υποδομές που χρησιμοποιεί ο μαζικός τουρισμός. Πρέπει να φτιάχνουμε όμως και υποδομές που βοηθούν τον εναλλακτικό τουρισμό. Για παράδειγμα, η περιοχή μας έχει μεγάλο πλούτο σε πολιτισμικό απόθεμα. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και να βοηθήσει και στην ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής. Νομίζω ότι τα κεφάλαια τα οποία αυτή την ώρα θέτεται είναι πολύ πολύ σημαντικά, αλλά εμένα αν θέλετε μου προκαλεί μια παραπάνω απορία αυτό το οποίο λέτε στο λόγο σας, κύριε Διαμαντάκη, ότι εδώ έχουμε και ανισότητες που καταγράφονται ακόμα και στα παράλια, όταν λέτε εσείς ο ίδιος ότι χρειάζεται ακόμα και ισότιμη ανάπτυξη στα παράλια, τα οποία μπορεί να είναι και λίγο πιο γνωστά εξαιτίας του ότι είναι μια τουριστική περιοχή η Χερσόνησος, και ότι ο τουρισμός και τα σχέδια πόλης και οι υποδομές θα πρέπει όλα μαζί να παντρευτούν μεταξύ τους, προκειμένου να έρθει το βέλτιστο αποτέλεσμα για το Δήμο Χερσονήσου. Ακριβώς, θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήθελα να διευκρινίσω όμως το εξής, ότι δεν αναφέρομαι σε αντιπαλότητες περιοχής ή σε διαφορετικές προτεραιότητες στη μια ή στην άλλη περιοχή. Πρέπει να τα βλέπουμε ακριβώς με το ίδιο μάτι όλες τις περιοχές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο παλιός εθνικός δρόμος, αυτός που είναι στις περισσότερες περιοχές κοντά στην παραλία, που ξεκινά από τον Καρπερό, αρχίζω από τα δικά μας διοικητικά όρια προφανώς, ξεκινά από τον Καρπερό, συνεχίζει στο Σταυρωμένο, συνεχίζει στο Βαθιανό Κάμπο, Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες, περνά από την καρδιά της Χερσονήσου, από την καρδιά των Μαλίων. Αυτός ο δρόμος που κάποτε ήταν ο δρόμος που συνέδεε, είχε χρήση υπεραστικής κυκλοφορίας, σήμερα έχει γίνει αστικός δρόμος.
Αυτόν τον δρόμο λοιπόν πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ενιαία, να τον αντιμετωπίσουμε σαν ένα χώρο, σαν ένα δρόμο πόλης, εντός πόλης, έτσι να τον μελετήσουμε και έτσι να τον αναπτύξουμε. Με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε τις αναπλάσεις ή τα όποια άλλα χρειάζονται εκεί. Για παράδειγμα, γίνονται σε πολλές περιοχές αυτού του δρόμου σήμερα, γίνονται ηλεκτροφωτισμοί. Πρέπει να δούμε ότι οι ηλεκτροφωτισμοί χρειάζονται, αλλά πώς γίνονται οι ηλεκτροφωτισμοί εντός αστικού περιβάλλοντος, με μεγάλα πεζοδρόμια για παράδειγμα, και να δούμε πώς αυτό πώς μπορεί να γίνει καλύτερα για χρήση και των επισκεπτών και για χρήση και των κατοίκων, κυρίως της περιοχής. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι στα πολύ μικρά και τα αυτονόητα, εκεί είναι που ο Δήμος Χερσονήσου είναι περισσότερο κολλημένος, κύριε Διαμαντάκη. Ναι, δεν πρέπει να μένουμε στα μικρά. Πρέπει να έχουμε ένα όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής και να βρούμε με ποιο τρόπο καλύβουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας με αυτό το οποίο σκεφτόμαστε. Ωραία. Να φτιάξουμε για τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Είχε ο Δήμος όλα τα εργαλεία, πιστεύετε, και δεν τα αξιοποίησε για να γίνουν αυτά τα οποία σήμερα εσείς επισημαίνετε από τη δική σας την πλευρά? Νομίζω ότι ο Δήμος μας έχει πάρα πολύ καλά εργαλεία. Αυτό το μαρτυρούν, κατά την άποψή μου, η πορεία των Δήμων οι οποίοι συναποτελούν σήμερα τον Καλλικρατικό Δήμο Χερσονήσου. Εάν δείτε δηλαδή τους καποδιστριακούς δήμους που ενωθήκανε, θα δείτε ότι είχαν κάνει πολλές πρόοδους. Υπάρχει για παράδειγμα Δήμος, ακούω που λένε για σχολική στέγη ή για βιολογικούς καθαρισμούς, και εντοπίζω, και δεν θα ήθελα να ακουστεί εγωιστικό, αλλά εντοπίζω ότι τέτοιες αναφορές δεν γίνονται στο ανατολικότερο κομμάτι. Σημαίνει ότι στο ανατολικό κομμάτι του Δήμου μας, τον παλιό Δήμο Μαλίων δηλαδή, σημαίνει ότι τα προβλήματα των βιολογικών καθαρισμών και της σχολικής στέγης είχαν αντιμετωπιστεί, και αντιμετωπίστηκαν πώς? Από διοικητική μηχανή, από τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν και υπάρχουν στο Δήμο, και έχει τη δυνατότητα η σημερινή Δημοτική Αρχή ή η αυριανή Δημοτική Αρχή να τους αξιοποιήσει. Υπάρχει στο Δήμο Χερσονήσου λοιπόν αρκετά καλή διοικητική μηχανή που μπορεί να υποστηρίξει αν ο Δήμος έχει τα εργαλεία, γιατί δεν το έκανε? Υπάρχουν τα εργαλεία. Φτάνει οι αιρετοί να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να συνεργάζονται με το προσωπικό που διαθέτουν. Μάλιστα. Έχω την άποψη ότι έχουμε αρκετές δυνατότητες που πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Φτάνει να ασχολούμαστε με σωστό τρόπο με τα προβλήματα του Δήμου, με σωστό προγραμματισμό και όχι αποσπασματικά. Δεν είναι λογικό να καταναλώνεται η ενέργεια του Δημοτικού Συμβουλίου ή και όλου του πολιτικού, και του πολιτικού προσωπικού και της διοικητικής μηχανής με ποιο τρόπο θα πληρώσουμε δαπάνες οι οποίες δεν έγιναν με νόμιμο τρόπο. Αναφέρομαι σε δαπάνες, σε έργα και δαπάνες και προμήθειες που εκτελούνται στο Δήμο Χερσονήσου και πληρώνονται με διαταγές πληρωμών. Αυτό είναι μια αντίληψη που δείχνει ότι ο Δήμος μας λειτουργεί με την νοοτροπία που λειτουργούσαν οι κοινότητες της δεκαετίας του 60. Δυστυχώς εκεί έχουμε επανέλθει. Να ρωτήσω, κύριε Διαμαντάκη, αυτή την έλλειψη συνεργασίας, γιατί λέει ότι ο Δήμος έχει τα εργαλεία, αλλά δεν καταφέρανε να συνεργαστούν μεταξύ τους. Να ρωτήσω με το εξής. Είναι μια έλλειψη συνεργασίας ή αδυναμία συνεργασίας που την εντοπίζεται μεταξύ της πλειοψηφίας ή των μελών της πλειοψηφίας, αντιδημάρχων, δημάρχου, ή την εντοπίζετε ακόμα και με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό πράγματα δεν πήγαν εύκολα μπροστά? Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει θέμα και με στη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τα στελέχη του Δήμου. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου διευθυντές από το Δήμο στέλνουν έγγραφα για υπηρεσιακά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί θα έπρεπε να γίνεται έτσι και όχι με συνεργασία μεταξύ των διευθυντών και των αρμόδιων αντιδημάρχων. Υπάρχει η φράση
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα στελέχη της υπηρεσίας δεν λειτουργούν, δεν μιλούν καν μεταξύ τους. Αυτό δείχνει μια αδυναμία διοίκησης από την πλευρά των αιρετών, δείχνει αδυναμία να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες δυνατότητες που έχει το προσωπικό του Δήμου. Ωραία. Από την άλλη πλευρά, συνεργασία μεταξύ δημοτικών παρατάξεων, εγώ έχω την αίσθηση ότι η παράταξη του κυρίου Μαστοράκη και η παράταξη του κυρίου Σέγκου ουσιαστικά δεν έχουν και καμιά διαφορά. Μιλούσαν για τα ίδια πράγματα συνέχεια στα κορυφαία θέματα τα οποία απασχολήσαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, η αποκομιδή απορριμμάτων, είχαμε μια έντονη πρώτη περίοδο, ένα διάστημα 6 μηνών, όπου ο ένας κατηγορούσε τον άλλο για όχι καλό τρόπο λειτουργίας, όπου ο κύριος Σέγκος έβγαζε ανακοινώσεις ότι στον εργολάβο των σκουπιδιών χαρίζονται το χρόνο 500.000, κάθε χρόνο 500.000 ευρώ, και την άλλη στιγμή ψηφίζανε τα ίδια. Φέρετε ένα παράδειγμα για να δείξετε ποια ήταν αυτή ουσιαστικά η ασυνεννοησία και η έλλειψη συνεργασίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Μανώλη Διαμαντάκη. Καλή σας ημέρα από τον 984. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.